παιδιά. Παίρνετε τις σωστές αποφάσεις από σήμερα και έπειτα για τα παιδιά, αν είχατε κάποιες αμφιβολίες ή για τα αγαπημένα σας πρόσωπα και οι σχέσεις προωθούνται. Σήμερα κάποιες αλλαγές στα σχέδιά σας είναι όμως παροδικές. Να κάνω μια παρένθεση και να σου πω κάτι. Παρακαλώ. Χθες τρόμαξα, δεν το είπα το πρόλογο το πω στο Γιώργο, το είπα μόνο στη μαμά μου στο τηλέφωνο. Έβαλα το μωρό να κοιμηθεί δίπλα μου. Και παιδιά, ξαπλώνει στο πλάι, γελάει η Σουζάννα. Και ήταν κουρασμένος, κοιμήθηκε μέρος, δεν ήθελε παιχνίδια στο κρεβάτι, κοιμάται μαζί μου. Και έτσι πως ήταν στο πλάι, και εγώ στο πλάι έτσι, ήμασταν ο ένας κοιτούσε τον άλλον. Τώρα 12 μέρες, ήταν ανοιχτά τα μάτια του με την πιπίλα και με κοιτούσε έτσι. Μέσα σκοτάδια, και λέω, μάνα, τι θα κάνει τώρα. Σε απολάμβανε. Και με κοιτούσε μέσα στα μάτια, μέσα στη νύχτα. Απολάμβανε. Με κλειστά τα φώτα, γιατί. Γιατί νομίζω τώρα και δεν και του μιλούσε, του έλεγα αγάπη μου, αυτά και αυτό έτσι. Ναι, γιατί παίρνει ασφάλεια από σένα. Μα με κοιτούσε, λες και κάτι θέλει να μου πει. Νομίζω ότι είναι η ασφάλεια που νιώθει, το ότι ήσουν δίπλα του έτσι, το ένιωθε πάρα πολύ ωραία. Ήταν σαν μία μέσα σε εισαγωγή. Από έναν μεγάλο όμως το περιμένεις, από το μωρό. Το ίδιο αισθάνεται, ακόμη και περισσότερο. Σε είχε πάρει ο ύπνος με το Γιάννη. Τα παιδιά αισθάνονται μέσα σε εισαγωγικά, συγχωρήστε με, ερωτικά για τη μητέρα. Ήταν μου έκανε εντύπωση γιατί στιγμή. Να το κάνει ένα μεγάλο παιδί, ναι, το μωρό, πώς κάθεται ήσυχα και σε κοιτάει. Μα η ψυχή είναι ίδια. Τι διαφέρει. Ακόμα και όταν είσαι σε περίοδο εγκυμοσύνης, τα παιδιά αισθάνονται. Και έχει αποδειχθεί ότι αν φας, λέει, σοκολάτα, την ίδια στιγμή τα παιδάκια αρχίζουν να κουνιούνται. Λοιπόν, και μείναμε στα ψαράκια.